Θα δούμε τώρα, έχουμε τον... Έδωσε και το χέρι στον Φίλιππο Τίνκα, να δούμε αν μπορούμε να έχουμε και τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη στη συνέχεια. Φίλιππε, συγχαρητήρια για την εμφάνιση, μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στο φαβορί του ομίλου και προσωπικά αλλά και σαν ομάδα. Δυστυχώς στο τέλος όμως κάποιες λεπτομέρειες δεν βοήθησαν στο να γίνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Εντάξει, ένα μάτς το οποίο όλοι μας καταλάβαμε τεράστια προσπάθεια. Δεν είχαμε και πολύ χρόνο με τον Κώστα Λιβαδιώτη, τρεις μέρες είχαμε. Δόξα Θεώ, βγάλαμε πολύ καλά στοιχεία. Ένας νέος προπονητής, μπαίνουμε σιγά σιγά όλοι στο κλίμα και είμαστε ικανοποιημένοι. Ας παίρναμε και την νίκη, αλλά δεν πειράζει. Μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη, αλλά αυτό από και τώρα με τον coach των Αυστριακών. Έβαλαν πάρα πολλά σουτ και σε κρίσιμα σημεία στο φινάλε με τον αρχηγό τους. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από την αντίπαλη ομάδα. Συγχαρητήρια αρχικά στους Αυστριακούς. Εντάξει, ήταν και αυτοί πάρα πολύ εύστοχοι στο ημίχρονο. Είχαν 9 στα 13, μιλάνε τεράστια ευστοχία. Αυτό κράτησε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, παρόλη την προσπάθεια που κάναμε. Εντάξει, είμαστε ικανοποιημένοι και προχωράμε. Θα το μάθει και ο Κυριακής. Καλή συνέχεια, Φίλιππε, καλό ταξίδι στην Ιρλανδία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.